την ευκαιρία να ενημερωθούν για προγράμματα ανακύκλωσης τα οποία τρέχουν στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα, για τα ρεύματα τα οποία ανοίγονται, καθώς επίσης και για τον τρόπο λειτουργίας του όλου συστήματος, είχαν μαθητές γυμνασίου της Σαλαμίνας, οι οποίοι στο πλαίσιο περιβαλλοντικού προγράμματος βρέθηκαν στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Σήμερα δεχτήκαμε την επίσκεψη του 3ου Γυμνασίου Σαλαμίνας στο πλαίσιο ενός προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που κάνουν τα παιδιά και τους ενημερώσαμε για την ανακύκλωση και για τα ρεύματα ανακύκλωσης που εφαρμόζουμε στην πόλη μας και στο Δήμο μας γενικά. Το πρόγραμμά μας ονομάζεται Ανακυκλώνω και Δημιουργώ και σκεφτήκαμε ότι ήταν πολύ καλή ιδέα να έρθουμε εδώ στην Καλαμάτα να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο και με τους υπεύθυνους να μας ενημερώσουν για την ανακύκλωση, γιατί η Καλαμάτα είναι πρωτοπορή. Πρωτοπορεί στην ανακύκλωση και θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ καλή ιδέα σήμερα. Μάθαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μας ενημέρωσαν πλήρως. Έχουμε εντυπωσιαστεί από όλο αυτό το πρόγραμμα. Μας καλοδέχτηκαν και ο Δήμαρχος και όλοι οι υπόλοιποι. Τα παιδιά πήραν πάρα πολλές καινούργιες ιδέες, τις οποίες θα προσπαθήσουμε και εμείς να υλοποιήσουμε στο σχολείο μας. Ευαισθητοποιήθηκαν τα παιδιά, βέβαια. Ευαισθητοποιήθηκαν και θεωρώ ότι θα κάνουμε μια καινούργια αρχή και στη Σαλαμίνα το μεταφέρουμε. Είμαι μαθητής του 3ου Γυμνασίου Σαλαμίνα. Στην 3η Γυμνασίου είμαστε όπως μαζί με όλα τα παιδιά εδώ πέρα. Ήρθαμε σήμερα εδώ πέρα για να ενημερωθούμε με λίγο μια παραπάνω ενημέρωση για το θέμα της περιβαλλοντικής που είμαστε και το πρόγραμμα. Το πόσο έχει εξειδικευτεί η Καλαμάτα γενικά στο θέμα της ανακύκλωσης. Φοιτώ στο 3ο Γυμνάσιο Σαλαμίνας και ήρθαμε εδώ σήμερα για να μάθουμε πράγματα για την ανακύκλωση, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, όχι μόνο για το νησί μας, τη Σαλαμίνα, αλλά και για όλο τον πλανήτη.